Έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Ιταλών Ερωτών Περιφερειών, στο οποίο είμαι και αντιπρόεδρος, να κοινοποιήσουμε τα αιτήματά μας στον κόσμο και να ξεκινήσουμε τους αγώνες εν ώψη του νέου καλλιτάρι που πάει να περάσει, αλλά και του πολιτισμού σκεπτικότητα, γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ένα εξ αυτών είναι η τραγική προστελέχωση του προσωπικού. Έχουμε χάσει το 40% του προσωπικού μας. Μόνιμο προσωπικό ζητάμε φυσικά και μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, διότι πλην όλων των έργων στις περιφέρειες, οι περισσότερες διαδικασίες είναι ελεγχτικές και χρειάζεται οπωσδήποτε υπάλληλος ο οποίος να υπογράφει. Εκτός αυτού, έχουμε μια καινούρια τακτική αντιμετώπιση του προβλήματος προστελέχωσης από τους περιφερειάρχες, οι οποίοι στέλνουν υπαλλήλους με παράλληλα καθήκοντα τύπης να υπηρετούν ουσιαστικά με μετάθεση 3 μέρες ή 2 μέρες εβδομάδα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Και αυτό επιχειρείται να καλυφθεί και με νόμο στο προηγούμενο σχέδιο. Αρχικά για τις μεσαιωτικές περιφέρειες και αργότερα και για όλες. Αυτό είναι κάτι στο οποίο αντιδράσαμε άμεσα και έχουμε καταθέσει εξώδικο σε όλους τους περιφερειάρχες όλης της Ελλάδος, ζητώντας τους να ανακαλέσουν τις παράνομες αποφάσεις και φυσικά θα έχουν και συνέχεια. Πιστεύουμε ότι κάνουν πολλές περιφέρειες. Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί να υπηρετεί στην περιφερειακή ενότητα, ας πούμε, της Ιμαθίας και να σου ζητήσουν 3 μέρες ή 2 μέρες την εβδομάδα να υπηρετήσει στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, η οποία έχει πρόβλημα. Επειδή η έδρα είναι κοινή. Αυτό όμως ουσιαστικά αποτελεί μετάθεση. Ισχύει ο παλικός κώδικας. Παρ' όλα αυτά το κάνουν οι περιφερειάρχες, όχι ο δικός μας και πάρα πολλοί άλλοι. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το ζήτημα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει παλικός κώδικας και ισχύει για τους υπόλοιπους των περιφερειών.